Control Hunter. Καλησπέρα στα φλεράκια του καναλιού. Σήμερα ένα λίγο διαφορετικό επεισόδιο, το οποίο έχει να κάνει σχετικά με τα 6 παιχνίδια που βγήκανε στο αγαπημένο πάρα πολλών gamers PlayStation 2. Πρόκειται για μια, να το πούμε έτσι, εξαλογία παιχνιδιών, εκ των οποίων 4 από αυτά ήταν αποκλειστικά εντελώς στο PlayStation 2. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Είναι ένα σύνολο παιχνιδιών, το οποίο πιστεύω ότι όσοι είχαν το PS2 τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν κάψει τα συγκεκριμένα παιχνίδια, καθώς τα Resident Evil θεωρούνται μια πάρα πολύ γενικά αγαπημένη και δημοφιλής σειρά, franchise ας το πούμε, που έχει εκατομμύριους fans ανά τον κόσμο, και η Capcom έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, από το 1996 που βγήκε το πρώτο Resident μέχρι τώρα που έχει βγει το 8, ότι είναι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, συνεχίζοντας και ενθουσιάζοντας τους φίλους του survival horror gaming style, που ουσιαστικά αυτή η Capcom το δημιούργησε στο βαθμό τόσο έντονα που το βιώνουμε εμείς μέσα από τα παιχνίδια τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έχω ζήσει από Day One, γιατί το πήρα λίγο πιο μετά το PlayStation 1 αφού βγήκε. Θεωρώ όμως ότι παίζω το πρώτο τίτλο, από το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο Resident Evil, και δεν έχω χάσει κανένα παιχνίδι, έχω όλα τα Resident ανά τα χρόνια, και ήθελα λίγο να εστιαστώ στα συγκεκριμένα 6 του PlayStation 2. Γιατί τώρα, θα μου πείτε? Καταρχήν, σε ένα επεισόδιο που είχα κάνει την περασμένη χρονιά, που είχαν βγει οι νέες κονσόλες, οι Last Gen, όσοι με ακολουθείτε και θυμάστε και γενικά τα πράγματα που λέω, οι πιο fans του καναλιού, ας το πούμε έτσι, θα θυμάστε ότι εκείνη την εποχή, στην 6η γενιά κονσολών, είχα όλα τα μηχανήματα εκτός από το PlayStation 2. Παρότι με το PlayStation 1 το προτίμησα απέναντι στο Sega Saturn, που δεν είχα χάσει καμιά κονσόλα Sega Saturn και του Nintendo 64, κυριάρχησα δηλαδή εκείνη την εποχή να παίζω με PlayStation 1, παρόλα αυτά δεν έκανα τη μετάβαση ως φυσικό επακόλουθο με το PlayStation 2. Γιατί όπως σας έχω πει, στην Ελλάδα πήρα την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας του Dreamcast, τη Sega, καθώς τότε είχε γίνει τρομερό mind-blending από τον τύπο, από τα περιοδικά, ότι το Dreamcast ήταν η κονσόλα που θα αλλάξει τα πάντα στο χώρο του gaming, και το έκανε κατά έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό θεωρείται και πιο αδικοχαμένη κονσόλα των εποχών. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αναλωθώ τώρα για τον Dreamcast. Υπάρχει εξάλλου επεισόδιο παρουσίαση για το Sega Dreamcast. Όποιος θέλει να αναζητήσει στο κανάλι να μάθει περαιτέρω και εξονυχιστικά πράγματα τα οποία μιλάω εγώ για αυτό και ο φίλος ο Γιάννης. Θέλω να ποντάρω δηλαδή γιατί δεν πήρα PlayStation 2. Γιατί είχα πάρει λοιπόν τον Dreamcast. Μετά από λίγο πήρα τον Δυναμίτη, όταν άρχιζε να εξαλείφεται το Dreamcast και να σταματάει η υποστήριξή του, πήρα το Xbox το πρώτο, το Classic, το mini PC ας πούμε, το τεράστιο, το μαύρο το Xbox, που ήταν πάρα πολύ δυνατό μηχάνημα, ήταν ένα powerhouse γενικά, ήταν πολύ δυνατό, τα περισσότερα παιχνίδια παίζανε με τα καλύτερα frame rates και με τις καλύτερες υφές γραφικών εκεί, και στη συνέχεια πήρα και το GameCube της Nintendo, καθώς εκεί υπήρξε το Resident Evil το 0 και το Resident Evil το remake του 1, τα οποία δεν ήταν δυνατό να μην τα έχω, να τα χάσω, οπότε αναγκάστηκα για αυτά τα δύο Resident παιχνίδια, για το Metroid Prime, να αγοράσω τότε το Nintendo το GameCube. Έτσι λοιπόν είχα 3 από τις 4 κονσόλες εκείνης της εποχής, αγοράζοντας ταυτόχρονα και για τα 3 μηχανήματα games, και δεν πήρα ποτέ το PlayStation 2. Φυσικά έχω παίξει πάρα πολύ PlayStation 2 σε φίλους και τα λοιπά, ήταν το πιο κοινό μετά μηχάνημα, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, εγώ το σνόμπαρα, δεν πήρα ποτέ PlayStation 2,
Και επειδή το έπαιζα σε ξαδέρφια και σε φίλους, ήμουν καλυμμένος με κάποια παιχνίδια, είτε και δανεικά, τύπου God of War, God of War 2 και πόσα άλλα τώρα, ας πούμε, να μην κάθομαι να τα αναλύω, Silent Hill 2, Origins κτλ. Grand Turismo και ναι, τέλος πάντων δεν σταματάει ποτέ αυτή η λίστα. Οπότε, PlayStation 2 πήρα πάρα πολύ αργά. Πήρα το 2014, το 2015, πήρα αυτό το Slim που βλέπετε εδώ. Και στη συνέχεια, για συλλεκτικούς λόγους, αγόρασα και ένα μαύρο fat με το κουτί του και ένα ασημένιο fat με το κουτί του, που είναι έτσι λίγο πιο δυσκολάκι. Μου μένει να βρω και ένα μπλε PS2 με το κουτί, fat, και υπάρχει και το ροζ. Εντάξει, το ροζ, άμα είναι, θα το πάρω για δικαιολογία για τη γυναίκα μου, και αυτή βέβαια θα το πετάξει στα σκουπίδια. Λοιπόν, όπως και να έχει, τότε βγήκαν λοιπόν 4 exclusive residents, τα οποία ήταν το Resident Evil Survivor 2, Code Veronica, το Dead Aim, το Outbreak και το Outbreak File 2. Το Code Veronica X και το Resident Evil 4 βγήκανε σε αρκετά formats. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με την αρχή. Code Veronica X. Ουσιαστικά για αυτό το παιχνίδι πήρα και το Dreamcast. Βασικά έχω πάρει 3 κονσόλες στο release τους για Resident Evil παιχνίδια. Δηλαδή, το PlayStation 1 το πήρα για το Resident Evil Director's Cut, που είχα πάρει πρώτα το παιχνίδι και μετά πήρα την κονσόλα. Το Dreamcast το πήρα για το Code Veronica και το GameCube το πήρα για το Resident Evil το Zero και το Remaster. Οπότε αυτή η αγάπη για αυτό το franchise είναι τόσο μεγάλη που καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό πήρα κάποιες κονσόλες στο release τους. Παρ' όλα αυτά, το Code Veronica λοιπόν το έχω στο Dreamcast, σας το έχω δείξει και αυτό σε επεισόδιο, το έχω φυσικά από τότε μαζί με το 3 που είχα. Πριν 2 χρόνια πήρα το Resident Evil το 2 του Dreamcast, να συμπληρώσω την τριλογία τους δηλαδή. Τιμή σε Anakin δηλαδή που είχε βγει το 2 το remake, οπότε τότε είχα πάρει αυτά τα 3 τα λάθος. Οπότε είχα πάρει εκείνο το 1 το παιχνίδι για να συμπληρώσω την τριλογία. Το Code Veronica λοιπόν είχε βγει πρώτα στο Dreamcast, ήταν exclusive για την κονσόλα του Dreamcast. Και επειδή γενικά η Capcom έβλεπε ότι το Dreamcast έσβηνε και δεν ήθελε να χαντακώσει αυτό το τόσο μεγάλο τίτλο της εκείνη την εποχή, αποφάσισε να σπάσει κάπως τη συμφωνία, αυτό το πήγαν καλά τα πράγματα με τη Sega και το Dreamcast, και να το βγάλει φυσικά και για το PlayStation 2. Η ονομασία που αλλάζει είναι το γράμμα X. Το γράμμα X τι σημαίνει? Άλλοι λένε στο ίντερνετ ότι είναι η διαφορά αποκλειστικά σε 2,5 λεπτά παραπάνω FMV βίντεο, και άλλοι λένε ότι η διαφορά είναι 10 λεπτά παραπάνω FMV βίντεο. Να πω το δεύτερο, εγώ επειδή έχω παίξει και τις δύο εκδόσεις, δεν το έχω παρατηρήσει να είναι 10 λεπτά περισσότερο, οπότε θα μείνω ότι η διαφορά του είναι πιο πολύ στα 2,5 λεπτά. Επίσης η Capcom υποστήριζε ότι η έκδοση για το PlayStation 2 έχει κάποιες μικρές αναβαθμίσεις στον οπτικό τομέα των γραφικών, πράγμα το οποίο προσωπικά ούτε εγώ έχω καταλάβει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως επίσης έχει πει ότι είναι και πιο smooth τα tank controls, κάτι το οποίο επίσης δεν κατάλαβα παίζοντάς το και στο PlayStation 2. Αν δεν με πατάει η μνήμη, υπάρχει και ένα όπλο του Wesker, το οποίο μια έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο στο PlayStation 2. Έτσι λοιπόν, όταν πήρα το PlayStation 2 το 2015, το Code Veronica ήταν από τα πρώτα παιχνίδια το X που έτρεξα να πάρω και να ξαναπαίξω αυτό το θρυλικό παιχνίδι ξανά στο PS2. Να πω επίσης ότι το Code Veronica X είναι μέσα στα 10-1 αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών, μιας και έχω κάνει και σχετικό βίντεο και γι' αυτό. Έχω παρουσιάσει στο κανάλι μου το 10-1, ήταν μια playlist που έχω κάνει μόνο 2 επεισόδια και μου ζητάει ο κόσμος να κάνω και άλλα επεισόδια 10-1. Δεν σας ξεχνάω, απλά συνέχεια βγάζω άλλες ιδέες, αλλάζουν τα projects και κάποια μένουν πίσω. Οπότε είναι πρακτικά το Code Veronica ένα από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια. Βγήκε λοιπόν Φεβρουάριο του 2000 και το 2001 βγήκε στο PlayStation 2. Για να πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή θα με βλέπει σίγουρα αρκετός κόσμος με αυτό το επεισόδιο, να πω ότι επειδή όλα αυτά τα έχω σε κανονικές εκδόσεις, δηλαδή όχι Platinum, και στην βιβλιοθήκη μου φαίνονται όλα τα Resident με άσπρο εκτός από το Code Veronica X. Αν τυχόν κάποιος φίλος μαζεύει Platinum παιχνίδια και έχει το ίδιο και έχει το κανονικό και θέλει το Platinum, ευχαρίστως να κάνουμε μια ανταλλαγή. Αν έχετε την κανονική έκδοση, να σας στείλω εγώ αυτό και να μου στείλετε εσείς το δικό σας. Κλείνω την παρένθεση.
Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα φοβερό παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα παιχνίδια που λέμε, που μιλάμε τώρα εδώ, θα τα δούμε σε λίγο σε ένα πολύ γρήγορο gameplay, για να μην βγει το επεισόδιο αναγκαστικά τεράστιο, άλλο που δεν θα ήθελα εγώ βέβαια, αλλά εντάξει, δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε retro review. Απλά δείχνουμε έτσι ένα sneak peek κάποια παιχνίδια που ίσως κάποιοι φίλοι να μην είχαν ποτέ τη τύχη να δουν, να παίξουν κτλ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία αν κάποιος θέλει και αγαπάει τα Resident Evil και θέλει να συλλέξει αυτή την εξαλογία, στο πούμε έτσι, αυτό το επεισοδιάκι είναι ίσως μια καλή ευκαιρία να αναπτερώσει έτσι αυτό το χαμένο ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια του PS2 κτλ. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο παιχνίδι χρονολογικά, Code Veronica X. Δεύτερο παιχνίδι είναι το Survivor 2, Code Veronica φυσικά. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, sorry γιατί πριν δεν έδειξα, να δείξουμε και εδώ λίγο πίσω πώς είναι εδώ το Code Veronica. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το πιο ακριβό από όλα τη σειρά. Μια μέση τιμή πλέον στο eBay κυμαίνεται περίπου από 50 μέχρι 80 ευρώ ανάλογα κατάστασης, και αυτό όχι γιατί, εντάξει, είναι ωραίο παιχνίδι, δηλαδή έχει το φαν του, δεν είναι two player δυστυχώς να παίξει με δύο όπλα και θα πω σε λίγο περί αυτού, αλλά βγήκε σε λίγα αντίτυπα, οπότε γι' αυτό η μεγάλη του τιμή. Survivor 2 είναι η συνέχεια του πρώτου Survivor game που βγήκε στο PlayStation 1, το οποίο και αυτό το είχα από τότε, ως φανατικός δηλαδή αυτής της σειράς. Δεν ήταν αναπτυγμένο νομίζω από τη θυγατρική, από τη βασική εταιρεία της Capcom, ήταν έτσι, το είχαν δώσει σε κάποια άλλη εταιρεία να το φτιάξει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οπότε ήταν ένα αποτέλεσμα ένα παιχνιδιού που για μένα ήταν λίγο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Και θυμάμαι αυτό να το παίζει σε κόπια ο ξάδερφός μου Παναγιώτης στο PlayStation 2, και θυμάμαι να πηγαίνω και να παίζω εκεί κάποια Χριστούγεννα γύρω του 2002, κάπου εκεί έπαιζα δηλαδή με αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι βγήκε το 2001 στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη ήρθε το 2002. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν ενεργοποιεί την λειτουργία να μπορέσετε να παίξετε με αυτό εκεί το διαμάντι που βλέπετε, το Gun Con της Namco, το οποίο είναι ένα light gun με πάρα πολύ ωραίο design και τα λοιπά, που αντίστοιχο υπήρχε και για το PlayStation 1, το επωνομαζόμενο Gun Con. Θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, γιατί ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό εδώ. Και σου έδινε λοιπόν την επιλογή, εκτός ότι μπορούσες να παίξεις με τον αναλογικό μοχλό αυτό το παιχνίδι, που πρακτικά είναι έτσι, όσους δεν γνωρίζουν, τύπου Time Cop ή House of the Dead, ή Point Blank, δηλαδή είναι τέτοιου τύπου παιχνίδι. Μπορείτε να παίξετε επίσης και με το Light Gun. Να πούμε τώρα και μια παρένθεση ότι όσοι τα Light Gun, όσοι δεν γνωρίζουν, δεν παίζουν σε σύγχρονες τηλεοράσεις, παίζουν μόνο σε CRT που έχω εκεί το μπαούλο, θα το δείτε σε λίγο. Οπότε μην την πατήσει κάποιος να πάρει το Gun Con και το συνδέσει σε μια LCD, TFT, 4K κτλ. Γιατί δεν θα παίξει, γιατί χρησιμοποιείται τελείως διαφορετική τεχνολογία στην ανάδραση της εικόνας με τα micro infrareds, optical, nuclear waves. Λοιπόν, Survivor 2 λοιπόν, γρήγορο παιχνίδι, θα το δούμε σε λίγο, fast action, ένας παίχτης μόνο, 2002. Προχωράμε εδώ τώρα. Και αντί να βγάλει κάτι άλλο, όπως θα περιμέναμε ένα παιχνίδι στα παλιά τα Resident, βγάζει και ένα δεύτερο παιχνίδι, το 2003, το οποίο πάλι είναι... λάθος, υποστηρίζεται με το Gun Con, είναι δηλαδή συμβατό με Gun Con και λέγεται Dead Aim. Το βλέπουμε εδώ πίσω. Όλα αυτά τα παιχνίδια, να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι main games, εκτός από το Code Veronica και το Resident Evil 4. Αυτά τα τέσσερα είναι spin-off games, τα οποία δηλαδή χρησιμοποιούν την βασική ιστορία του Resident Evil και μας δίνουν μια άλλη προοπτική, κάποιες άλλες untold stories, τις οποίες δεν τις είδαμε ποτέ στα main games και τις βλέπουμε στα spin-off games. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα είναι διασκεδαστικά τα spin-off games, γιατί συμπληρώνουν το lore, συμπληρώνουν το σκηνικό, όλο αυτό που έχουμε δει στα κανονικά παιχνίδια και λέγαμε μακάρι να είχαμε δει και τι γινόταν ταυτόχρονα σε κάποιο άλλο σημείο. Αυτό λοιπόν κάνουν με πολλή επιτυχία τα spin-off games, και συγκεκριμένα
αυτά εδώ τα τέσσερα παιδιά, αυτά τα παιχνίδια το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Το Dame Dead. Λοιπόν, με έχει πιάσει λογοδιάρια. Μας λέει εδώ ότι with stars getting even closer, the Umbrella Corporation has moved many of its activities away from the mainland and is planning new experimentations at secret locations. Enter Bruce McGivern, pursuit team agent sent to infiltrate a hijacked luxurious ocean liner as it sails across the Atlantic Ocean and investigate its link to Umbrella. Resident Evil is back on the PlayStation 2 computer and terrain system. This is a terrifying gun shooter game. Two different gameplay perspectives, shooting in first person viewpoint and explore in third person perspective. Intense blend of action and puzzle solving coupled with breathtaking graphics and sound. Deadly array of weapons available include a handgun, assault rifle, grenade launcher and the particle rifle. Και συμβατά με Gunicorn. Σε αυτό δεν έχω το manual. Ψάχνω να το βρω το manual του. Δυστυχώς είναι το μόνο που δεν έχω. Επίσης, το Dead Dame τώρα είναι το μόνο από όλα αυτά που δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει έτσι λίγο στην αρχή. Έχει δράση. Είναι ωραίο, δεν το έχω τερματίσει και μετά από αυτό το επεισόδιο είναι και η ευκαιρία μας να κάτσω να ασχοληθώ λίγο μαζί του, γιατί είναι αυτό τώρα ότι δείχνει μια νέα ιστορία να φεύγει μακριά από τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις Umbrella και πηγαίνουμε κάπου αλλού, σε ένα λέει πλοίο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επίσης το 2003 βγαίνει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, το Resident Evil Outbreak. Φυσικά δεν είχε τύχει να παίξω τότε. Το Outbreak είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αναλαμβάνεις τον ρόλο ενός από όλους αυτούς εδώ τους διαφορετικούς χαρακτήρες, ο οποίος βλέπουμε ότι ο ένας ανήκει και στο Raccoon City Police Department, βλέπουμε έναν security τύπο, είναι μια δημοσιογράφος, είναι μια φοιτήτρια, είναι μια σερβιτόρα, νομίζω είναι ένας δικηγόρος ή γιατρός κτλ. Οπότε όλοι αυτοί καλούνται κάπως να, αφού διαλέξεις εσύ κάθε παίχτη, ο κάθε παίχτης έχει τα δικά του advantages και disadvantages, οπότε όλη αυτή η ομάδα καλείται να αποδράσει από τα σκηνικά της Raccoon City στην περίοδο των γεγονότων του Resident Evil 2. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα mini stories. Προσοχή, το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Παιδιά, είναι δυσκολάκι. Έχω τελειώσει τα σενάρια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε πηγαίνει σε σημεία που δεν έχεις δει ποτέ, ας πούμε, σε άλλα παιχνίδια. Και το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε βάζει και στο τρυπάκι επίσης να ξαναπαίξεις κάποια στιγμή, δηλαδή έχει ένα replayability, να κάνεις καλύτερους χρόνους και τα λοιπά. Resident Evil Outbreak λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το έχω διασκεδάσει ας πούμε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και συνεχίζουμε το 2004 να βγαίνει το Outbreak File 2, το οποίο είχε την υποστήριξη NetPlay για να παίξει κάποιος διαδικτυακά, αλλά αν θυμάμαι καλά δεν τους πήγε έτσι όπως το θέλανε. Και τώρα αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά είναι ακριβώς όπως το ένα, το ίδιο concept δηλαδή, υπάρχει πάλι η ίδια ομάδα των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι πηγαίνουν πάλι σε άλλα μέρη, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αυτό το όμορφο story στη διάρκεια των γεγονότων του Resident Evil 2, αλλά βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνουν από νέα routes, νέες διαδρομές ας πούμε, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή ας πούμε πάτε μέχρι και στον ζωολογικό κήπο και εκεί ας πούμε ελέφαντες, τίγρεις και όλα αυτά μας δείχνει μια νέα σειρά ας πούμε οργανισμών οι οποίοι έχουν πώς θα το πω, έχουν γίνει infected από τον G-Virus, οπότε σκέψου το αν έχεις ένα ζόμπι ελέφαντα να σε κυνηγάει όταν έχεις πάει στο ζωολογικό κήπο, είναι πάρα πολύ, σου βγάζει αυτό το τρομακτικό mood, είναι πολύ καλοδουλεμένο και πραγματικά τα σπάει, το έχω τελειώσει και αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο,
Αλήθεια να σας λέω, αν δεν έχετε παίξει αυτά τα δύο τα Outbreak, παιδιά αγοράστε τα γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πάμε να διαβάσουμε εδώ. The fear spreads further, the terror goes deeper. Even your friends can't save you. Και τώρα εδώ θυμάμαι τον Diablo στο 2 που έλεγε Not even death can save you from me. Λοιπόν, it started only a few hours ago, but now the outbreak is out of control. The virus has multiplied. The zombies are tearing apart Raccoon City. And there are only a handful of survivors left who haven't succumbed yet. The stakes are much bigger now, higher, λάθος. Together you've got to flee the outbreak before it's too late. Και έχει και κάποια νέα modes, ας πούμε. Μπορείς ας πούμε να τραβήξει τα saves από το Outbreak 1, κάποια πράγματα που έχετε κάνει, δηλαδή διαβάζει πώς έχετε παίξει ας πούμε στο 1, έχει δηλαδή αυτό το cross gaming system, διαβάζει δηλαδή data από τις memory cards σας και μπορείτε να κάνετε και swap τα αντικείμενα από αυτά τα, δηλαδή να παίξετε με όπλα από το 1 στο 2 και το ανάποδο. Έχει τη μαγιά του, δηλαδή δεν ξέρω, πολύ ωραίο spin-off παιχνίδι, δηλαδή παιδιά πραγματικά αυτά τα δύο για μένα είναι, θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα. Δηλαδή δεν έχω τερματίσει αυτό, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλά και δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή είναι στα 20 με 30 ευρώ γενικά όλα αυτά εδώ, έτσι, εκτός από αυτό λίγο που αρχίζει και ανεβαίνει. Οπότε 2004, Outbreak File 2. Πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Τα γραφικά επίσης να συμπληρώσω ότι είναι λίγο καλύτερα από το περασμένο. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο έχει γίνει λίγο δουλίτσα. Κοιτάξτε εδώ. Βιβλιαράκι. Και παιχνίδια που έβγαζε η Capcom εκείνη την εποχή, άλλα παιχνιδάκια. Το Netplay που λέτε στην Ελλάδα σαφώς δεν υποστηρίχτηκε. Και αν θυμάμαι καλά, στο εξωτερικό δεν δούλεψε πάρα πολύ, είχε κάποια προβλήματα. Δεν το έχω ψάξει παραπάνω γιατί εμάς εδώ στην Ελλάδα δεν μας απασχόλησε. Φυσικά εγώ δεν είχα, όπως σας είπα, το PS2, δεν ήξερα κανένα να παίζει με Netplay. Όλα αυτά θα ρω ότι γίνανε στο εξωτερικό. Και φεύγουμε και πάμε στο τελευταίο μέρος αυτής της εξαλογίας, στο Resident Evil 4, παιδιά. Το Resident Evil 4, τώρα τι να πούμε. Άλλος ένας τίτλος που τότε τον αγόρασα στο GameCube πρώτα και μετά το έχω παίξει και στο PC μετά από κάποια χρόνια και η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάρω και τη remaster έκδοση με τα πολύ καλύτερα καθαρότερα γραφικά που έχει βγει σε PS4 και σε Xbox One. Το έχω αμελήσει, έχω πάρει μόνο το 5 το remaster, θέλω να πάρω το remaster του 4 και του 6. Το Resident Evil 4 λοιπόν, τι να πω, έχει το δικό του fanbase, κάτι φημολογείται και τώρα ότι θα βγει ένα remake από το 2022, το αναμένουμε αν πάνε όλα καλά. Να σας πω, δεν το θεωρώ τόσο παλιό για remake, παιχνίδι του 2005, αλλά εντάξει, έχουμε δει ότι τα remakes πουλάνε, οπότε γιατί όχι. Το 4 είναι το παιχνίδι που άλλαξε το μονοπάτι που ακολουθούσαν οι συνταγές των περασμένων Resident Evil γενικά, δηλαδή μέχρι το Code Veronica, δηλαδή το 1, το 2, το 3, Παύλα Nemesis, το Code Veronica και το 0 στο GameCube. Όλα αυτά τα παιχνίδια είχαν την προοπτική, υπογωνίες με τα fixed positions, τις fixed cameras, τα tank controls κτλ. Και ήρθε το 4 να μας αλλάξει αυτά που ξέραμε. Εγώ σίγουρα όταν πρωτόπαιξα το παιχνίδι θυμάμαι απ' τη μία να με ξενίζει αυτή η διαφορά, απ' την άλλη ήταν λίγο πιο γρήγορη η δράση, σαφώς, δεν το συζητάμε, ήτανε πιο, είχε πιο δράση, πιο γρήγορες κινήσεις, δεν σε περιόριζαν οι κλειδωμένες κάμερες κτλ. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ μεγάλη διάρκεια, με πολύ καλό story, μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία των Las Plagas σε εκείνο το χωριό κάπου εκεί στη Ρουμανία που στην ευχή ήτανε. Τα bosses ήταν και αυτά πάρα πολύ εντυπωσιακά. Γενικά είναι μια παιχνιδάρα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν βγήκε το 2005 και ήταν το τελευταίο από αυτή τη σειρά. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια, εννοείται ότι κάποιος που είναι Resident Evil fan πρέπει να τα έχει. Αν δεν είστε τώρα Resident Evil fans, αυτό που θα σας πρότεινα σίγουρα
θα είναι, δηλαδή σε περίπτωση τώρα παιδιά μιλάω που δεν έχετε παίξει κάποιος αυτά τα παιχνίδια, είτε κάποιος φίλος νεότερος ηλικιακά που παρακολουθεί κτλ. Θα πω ότι μπορεί να παίξει το Resident Evil, το Code Veronica X, αν έχει Xbox One, μπορεί να αγοράσει είτε από Microsoft Store, είτε από κόπια για 360, καθώς είναι συμβατή με το Xbox One, είναι backwards compatible, να πάρει το remaster του Code Veronica με πολύ καθαρά γραφικά και ανάλυση 720 από ό,τι ήταν τότε, ξέρω εγώ, 480, 520 ήταν, δεν ξέρω. Και το ίδιο ισχύει για το PS4. Υπήρχε δηλαδή και στο PS3 Store, που νομίζω τώρα το παιχνίδι αυτό μπορεί να παίξει στο compatible του PS5, αν έχω δει καλά τώρα τελευταία που διάβαζα για τα PS5 compatible games. Οπότε δεν θα σας πω να ασχοληθείτε με αυτά που περιορίζουν γιατί θέλουν και τον Gunkon. Αυτά είναι λίγο πιο δύστροπα παιχνίδια, είναι δύσκολα, έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, έχουν άλλη στρατηγική, μέχρι και τα controls είναι πολύ διαφορετικά από τα περασμένα Resident Evil games, παρότι δηλαδή, το μενού, όλα αυτά δεν ανοίγουν με τα ίδια κουμπιά, δηλαδή εδώ μπερδεύει έναν παίχτη που είχε συνηθίσει τα περασμένα παιχνίδια. Και σίγουρα το Resident Evil 4 να το πάρετε, ας πούμε, στη remaster έκδοση που υπάρχει για PS4 και Xbox One, και φυσικά εννοείται θα παίζει ακόμα πιο μπόμπα σε Xbox Series X και σε PS5. Αυτά λοιπόν τα δύο κομμάτια θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα χάσετε όσοι δεν τα έχετε παίξει τότε ή μεταγενέστερα, και αν έχετε PS2 και γουστάρετε CRT κτλ, δεν θα πω όχι και για αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά αυτά εδώ παιδιά τα Outbreak, για μένα Outbreak, File 1 και File 2 είναι καταπληκτικά παιχνίδια. Είναι καταπληκτικά. Οπότε αυτή εδώ είναι η εξαλογία, ας το πούμε έτσι, του PS2. Και πάμε λίγο να δούμε στην CRT της Sony Trinitron, την 21 inch που έχω, να παίξουμε αυτά τα παιχνιδάκια βάζοντας τον κάθε τίτλο από λίγο, έτσι να δείτε λίγο πώς ξεκινάει και λίγο την αρχή του κάθε game. Φύγαμε! Επίσης παιδιά θέλω να δείξω κάτι που για μένα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα τέτοιες κινήσεις. Σημαντικό από την άποψη ότι υπάρχει κόσμος που αγαπάει αυτό που κάνω σε αυτό το κανάλι και μου το ανταποδίδει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αυτό εδώ τώρα πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Είναι λοιπόν ένα άψογα διατηρημένο Namco Gunkon 2, το οποίο, παιδιά, όσοι με παρακολουθούν στα social, μου το έκανε donate πριν λίγες μέρες ο φίλος του καναλιού, ο Μανώλης ο Πιτσιρίνης από Κιλκής. Πραγματικά, εντάξει, δεν είχα λάγια για αυτό το donate. Ξαφνικά μια μέρα μου έρχεται μια ειδοποίηση και πάω και το παίρνω και λέω, τι είναι αυτό ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι περιμένω από το Κιλκής, λέω, γιατί είχα δει το track και τα λοιπά, και ανοίγω και βλέπω μέσα τον Gunkon. Το Gunkon τώρα τι έγινε, ο Μανώλης είναι σε κάποιες Facebook ρετρο ομάδες που είμαι και εγώ με αγγελίες, και είχα postάρει πριν κάποιο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, 2 μήνες, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, είχα postάρει ότι ψάχνω ένα Gunkon 2, και ο λόγος ήταν ότι το έψαχνα για αυτό εδώ, ας πούμε, ουσιαστικά το επεισόδιο, δηλαδή για να δείξω πώς είναι να παίζεις το Code Veronica, το Survivor 2 και το Dead Dame έτσι όπως το αρμόζει, με το καλύτερο light gun εκείνης εποχής. Και ο Μανώλης, παιδιά, το είχε δει, δεν μου είχε πει κάτι. Ξαφνικά έρχεται, ας πούμε, το ταχυδρομείο αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι άψογο, παιδιά, είναι άψογο. Είναι καινούργιο βασικά, και ο Μανώλης δηλαδή μου έγραψε ότι, ξέρεις κάτι, από τότε που το πήρα ήταν στο ράφι μου, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, και χαίρομαι που θα χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε σένα. Εντάξει, αυτά, ας πούμε, μου δίνουν τρομερή δύναμη να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω, όπως το κάνω, γιατί βλέπω ότι, ρε παιδί μου, αρέσει σε κάποιους, αρέσει σε κάποια άτομα, και ο καθένας είτε είναι ένα όμορφο σχόλιο, είτε είναι ένα share στο Facebook του και το μάθει το κανάλι και άλλα άτομα, είτε, ας πούμε, τα donates αυτά, είτε κάποιοι φίλοι που στις πρεμιέρες, ας πούμε, αφήνουν, ας πούμε, τον οβολό του. Δηλαδή, για μένα δείχνει ότι να μην σταματήσω αυτό που κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενο. Και αυτό το Gunkon είναι ολοκαίνουργιο. Και να σου πω την αλήθεια, ενώ μου έχει έρθει κάποιες μέρες,
το ανοίγω τώρα, δεν το άνοιξα, απλά το είδα ότι εντάξει, ήταν καινούριο και τώρα του κάνουμε καμιά δαχτυλιά εδώ. Και εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, Μανώλη νιου είναι ρε φίλε, μου στείλες κάτι νιου. Τι να πω, πρώτη φορά πιάνω Gunkon 2 στα χέρια μου. Δεν είχα την τύχη τότε, δεν είχα το PS2 όπως σας είπα. Κοιτάξτε τη λεπτομέρειά του. Όλα δηλαδή τυλιγμένα και τα καλώδια όπως ήταν τότε. Και αυτό εδώ το δαπλωράκι με τα καλώδια. Μανώλη και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι ο Μανώλης είναι πολύ μεγάλος retro συλλέκτης. Έχει σχεδόν όλες τις κονσόλες, έχει απίστευτη συλλογή. Και όσοι θέλετε να τον ακολουθήσετε στο Instagram και να βλέπετε φωτογραφίες από τη συλλογή του και από το game room του, να κάνετε ένα follow στο Instagram σας, το Retro Analysis. Αυτό είναι το gaming retro account του Μανώλη και θα χαρώ πολύ να τον ακολουθήσετε εκεί. Μανώλη και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί ρε φίλε. Φύγαμε. Και ξεκινάμε πρώτο το code Veronica X. Πραγματικά δεν θα ξεχάσω παιδί Δευτέρας Λυκείου όταν ήμουνα που ο πατέρας μου πήρε το Dreamcast από τα Multirama. 120.000 δραχμές, 100.000 δραχμές, ήταν πολύ μεγάλη τιμή το 1999 και έβαλα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, είχα πάθει την πλάκα μου. Χαμηλώσω λίγο, βλέπετε λίγο το FMV. Πρωταγωνίστρια η Claire και φυσικά παίζουμε και με τον Chris λίγο. Πάμε έτσι ένα... να πάμε λίγο game. Να έχει ακόμα αυτή η memory card, μάλλον θα είχε. Έχω πολλές memory card PS2 και δεν θυμάμαι τώρα... Ναι, ok, για να δούμε, έχουμε data. Ναι, κι όμως έχουμε. Θα βάλουμε έτσι τώρα λίγο στην τύχη, παιδιά, δηλαδή δεν σας βάζω και το intro, γιατί το intro που ξεκινάει είναι λίγο περίεργο. Έτσι λιγάκι τα controls και πιο πολύ τα γραφικά να δείτε. Τα controls, παιδιά, forever. Παναγία μου, πόσο καιρό θα να παίξω. Τι έχουμε εδώ, το περίεργο το Gun που έχει γίνει τρελό combine με το Gasmax. Αφήσουμε έτσι για πλάκα αυτό. Όχι, φύγει εσύ. Να πάρουμε ένα spray. Τα loading times, η αλήθεια είναι ότι στο PS2 έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο γρήγορα. Α, πολύ ωραία. Ρίξε. Λοιπόν, χάρτης. Πω πω, έχω ξεχάσει τα controls. Με ποιο σηκώνεις. Α, έτσι πλέον. Έτσι πλέον. Αναθεματισμένα controls. Αλλά νομίζω πρέπει να είναι εδώ που σκάει το ελικόπτερο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα πάνε και πολλά τα χρόνια. Αυτά τα loading scenes, ρε παιδιά. Α, όχι, είναι στα εργαστήρια της Umbrella. Είμαστε poison, αλλά use, danger, πάρε και αυτό λίγο και
έτσι λίγο για πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να πάω εκεί, δεν θυμάμαι τι έχω κάνει. Έτσι λίγο για την οπτική. Χέρψε εδώ, εδώ έχει γρίφο. Okay. Και εκεί έχει κι άλλες σφαίρες. Ναι, βέβαια. Και φυσικά υπάρχει και αυτό εδώ που βλέπετε. Αλλά δεν θυμάμαι πώς ανοίγει ο τύπος την πόρτα. Νομίζω κάποια στιγμή ξαναμπαίνεις μετά, κάνει trigger κάποιο sequence, κάτι τέτοιο. Μεγάλο παιχνίδι με διάρκεια και αυτό με εντυπωσιακά μπόσες. Έχει καταφέρει να δώσει μια απίστευτη ατμόσφαιρα, απίστευτη ατμόσφαιρα. Και μη σας πω τώρα ότι ψήνομαι να το κατεβάσω σε Xbox από Store και τα λοιπά. Υπάρχει, το έχω δει δηλαδή, και είναι και πιο καθαρό, είναι HD Remastered, είναι πιο καθαρό το παιχνίδι, οπότε παίζεται λίγο πιο εύπεπτα, να το πούμε έτσι. Εδώ, ναι, τα πράγματα είναι λίγο Fallout. It looks like there's an observation base about 7 miles away from here. That's ο ήχος πολύ καθαρός. Great news! And take a look at that. It's a digging vehicle. If we break the wall with it, we might have a chance. Okay, let's do it. Ναι, που πρέπει να σπάσουν μετά κάτω εκεί τη σπηλιά και νομίζω εκεί μετά βρίσκει λίγο τον Chris. Κάτι τέτοιο πες. Μεγάλα cutscenes. Η κτύπη, η δόνηση στο DualShock 2. It's over, εντάξει, χάσαμε λίγο το cutscene. Αυτό, εντάξει, τώρα φόρτωσα ένα save που είναι λίγο σε περίεργο σημείο. Είναι λίγο μουντό το παιχνίδι, δεν έχει τις γραφικάρες. Μην παίξουμε άλλο και χάσουμε χρόνο. Πάμε να δούμε λίγο ένα επόμενο παιχνίδι. Και αφού λοιπόν καλυμπράρισα τον Gunkom με μια έξτρα συνδεσμολογία που απαιτεί πίσω στο καλώδιο του Arcia, το βάλαμε εδώ τώρα. Και να ξεκινήσουμε λίγο να παίξουμε. Να σας αφήσω λίγο το intro. Πάλι η Claire. Και ξεκινάμε. Τι αστεία απλάκια είναι αυτά. Λοιπόν. Arcade mode, για εμπειρία arcade-ίστικη. Με Gunkom, ναι, το έχει κάνει detect. Player select. Εννοείται ότι το Gunkom έχει και D-pad από πίσω. Θα πάρουμε την Claire. Ή την Κλάρα που λέει χαϊδευτικά η γυναίκα μου. Ωραίο παιχνίδι, σε πάει ας πούμε σε μια τοποθεσία γραμμικά, το παιχνίδι είναι γραμμικό, σου λέει το βασικό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις πάντα το
το κλειδί και να δραπετεύσεις το level πριν γίνει χαμός και βγει το TIV virus τέρας κάθε level. Λοιπόν, πάμε! Σας ευχαριστώ! Λοιπόν, προχωράς με το D-pad. Ένα. Τώρα εδώ προσπαθώ να καταλάβω πώς όμως γυρνάει η κάμερα, παιδιά, ε! Οπα, μεγάλο πρόβλημα αυτό! Πώς γυρνάς? Την πατήσαμε! Πώς γυρνάς με τον Gunpoint, άραγε! Κάμερα. Α, έχει τα μπουτόν στα πλάγια. Εντάξει, παιδιά, οκ. Είναι λίγο δύσκολο. Με Gunpoint. Δεν πειράζει όμως. Άμα το καταλάβεις κάπως, γίνεται δουλίτσα. Πάμε. Έχασα βέβαια αρκετό χρόνο. Ναι, έχει left και right trigger το Gunpoint επάνω του. Οπότε έτσι κάνεις το turn around κτλ. Καλά, πραγματικά μιλάμε για να κάνεις mastering. Θέλει τρομερή δουλειά με το Gunpoint. Δεν είναι, παιδιά, υπολογιστικό. Και το χειρισμό του. Πρέπει να είσαι experienced player για να παίξεις με τον Gunpoint. Εντάξει, όλα practice βέβαια θέλουμε. Ουσιαστικά παίζω και με τα δύο χέρια. Το ένα δάχτυλο είναι σκανδάλι και τα άλλα δύο είναι από πάνω στο steering, να το πούμε έτσι. Πάρε το φαρμάκι εδώ. Σου play out of the screen to get it. Ρε, δουλευόμαστε. Τι καλά! Έλα, φίλε! Καλώς τον! Ναι, χαίρομαι πολύ τώρα. Έχει για βρυσούλες. Evacuate the sub. Έχει τη δράση του. Εντάξει, με ένα dual shock controller, παιδιά, τώρα είχαμε τραυματίσει πριν δύο μήνες. Γιατί τραυματίζω με το κανονικό έτσι. Το πήραμε τώρα. Τι είναι εδώ, μας έχει μπερδέψει το κανονικό. Τρελό μπακ. Ναι, εντάξει, άμα δεν πάρεις το... Α, τώρα το πήραμε. Κλάμα. Shoot out of the screen. Τώρα το πιάσει, γιατί εδώ είμαι και πίσω από την κάμερα, εννοείται. Οπότε δεν παρεμποδίζω λίγο την κινησούλα του. Τώρα τρέχουμε like χέρι. Thank you.
νομίζω ότι αυτό ήταν. Α, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Εντάξει, θα κάνουμε το... Μ' αρέσει που λέει, τώρα το πήραμε, άιντε. Πόσο πολύ. Γάμω τα κοντρό σου. Εντάξει. Α, δεν πειράζει. Ωραία. Σοκ. Είναι τόσο δύσκολο με τον Κάνικον. Σε 2 λεπτά είχα βγάλει, ας πούμε, κανονικά το level και μου πήρε τώρα 8 λεπτά με τον Κάνικον. Λοιπόν, και εδώ, ας πούμε, τελειώνει το stage και σου λέει τι και πώς τα έχεις πάει. Είναι no damage bonus, ναι, όλα 0 αυτά, γιατί δεν μπορούσαμε να παίξουμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ωραία εμπειρία, είχε πλάκα. Και με E, δεν νομίζω ότι έχω πάρει ποτέ βαθμολογία E σε Resident. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο Resident. Και τώρα έχουμε βάλει το Dead Day. Ελπίζω να έχει καλύτερο χειρισμό με τον Gunkon αυτό. Ωραίο intro. Πάμε να ξεκινήσουμε. Raccoon City. Θα προσπεράσω το intro, αν θέλετε μπορείτε να το δείτε στο YouTube σε ένα οποιοδήποτε άλλο gameplay. Ναι, σας έκανα τη χάρη. Λοιπόν, τώρα εδώ, αν θυμάμαι καλά, με κάποιο κουμπί μας αλλάζει, ναι, η προοπτική. Γραφικά βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετικά, έτσι, έχουν πιο ωραίες υφές. Προσπαθώ πάλι να βρω τα control στο Gunkon. Πολύ ζόμπι βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε σωστά όλα, εντάξει. It seems to be closed. Να
It's locked. Έλα λίγο δράση. Ναι, από εδώ ή... όχι. Δεν είχαμε έρθει από εδώ. Upper decks map, άλλο αντικείμενο, το κλειδάκι. Εννοείται ότι σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν οι γρίφοι. Λοιπόν, εγώ το αρχίζω και παίρνω το κολλάει με τον Gunkon, γιατί έχει directional pad από πίσω. Και είναι ξεκάθαρα practice. Πάμε τώρα εδώ. Θέλει λίγο να δούμε το calibration. Ξανά, μόλις από ράφα. Εντάξει, οι σφαίρες δεν είναι και unlimited. Σίγουρα εδώ κάποιοι θα αναστηθούν τώρα. You used the first class key. Πάμε λίγο να δούμε εδώ. Όπως σας είπα, αυτό το παιχνίδι δεν το έχω τερματίσει. Πολύ το ψήνω. Τώρα, πού να πρωτοπάσει εδώ, ρε φίλε. Κάποια στιγμή θέλω να ασχοληθώ να το τερματίσω το game. Έχει εντυπωσιακά σκηνικά, δηλαδή άμα το δείτε λίγο στο YouTube, είναι καλοδουλεμένο, είναι ένα διαφορετικό Resident με έναν χαρακτήρα που δεν ξαναείδαμε σε κανένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζει την προσοχή, για όσους φυσικά, ξαναλέω, δεν έτυχε να το παίξουν τότε, όπως εγώ π.χ. Το Gunkon το κάνει λίγο τώρα ενδιαφέρον, μου αρέσει έτσι η χρήση του. Εντάξει, βέβαια έχει αρκετό ψάξιμο τώρα εδώ, καθοδήγηση με το map, να κάνεις δουλίτσα, εδώ βλέπουμε ότι κάτι γυαλίζει, guest card, τι έγινε, ξυπνήσατε. No bullet, και τώρα τι κάνουμε. Νόμιζα ότι έπαιζα εγώ House of the Dead, Unlimited, και έτσι. Τώρα απλά τρέχουμε, υποθέτω. Closed! Ναι, εντάξει. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Έχει το τρομακτικό το feeling. Πάρα πολύ εχθροί τώρα εδώ. Πάρα πολύ, όντως βλέπετε, είναι πάρα πολύ πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, εντός και πίτα αυτά. Ammunition δεν είδα πουθενά να μας δίνει. Αλλά δεν θα κάτσω τώρα να το ψάξω περισσότερο. Είδατε λοιπόν και αυτό, το sneak peek του Dead Aim, και πάμε στο επόμενο. Resident Evil Outbreak, Capcom σταθερή αξία. Έτσι να δείτε γενικά και πως ξεκινάει και το Outbreak. Δεν έχω τη memory card τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που σας είπα, οι χαρακτήρες. Ο καθένας λέει πως εκλαζυγίζει, τι ύψος έχει, τι ηλικία. Και κάθε διαφορετικός παίχτης είναι καλός σε κάτι. Αυτός ας πούμε είναι γιατρός, μπορεί να φτιάχνει medicines. Αυτός εδώ, ας πούμε, είναι προσωπικό κάτω στον ηλεκτρικό. Λέει ότι η σπάνια θα επιτεθεί από εχθρούς. Αυτός εδώ έχει strong with me λίγο weapons. Φαίνεται, ας ρίξει μία, αυτός θα κόψει τα δύο. Αυτός εδώ, ο αστυνομικός, έχει ένα καλό handgun. Το ντομενάκι εδώ.
Το ξανθό η Cindy σερβιτόρα μπορεί λέει να θεραπεύσει τους φίλους με το κάρμα που βγάζει αφού της ξανθιάς της όμορφης και έχουμε και μια φοιτήτρια εδώ που μπορεί να έχει μεγάλο backpack. Α, και τη reporter εδώ που έχει lockpick. Εγώ θα παίξω λίγο με αυτόν εδώ το φίλο. Yeah. Λοιπόν, βάζουμε τη φυκαλτιλίση για να παίξουν έτσι πιο γρήγορα λίγο να δούμε το σκηνικό. Τα controls του είναι τελείως διαφορετικά από κάποιο άλλο Resident. Εδώ είναι το intro και αυτού το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο σαν intro. Με τον ποντικό που ουσιαστικά μολύνεται από τον G-Virus στα γεγονότα του Resident Evil 2 και όλη η μόλυνση στους κατοίκους προήλθε από τους ποντικούς, από τους οικονόμους, από το νερό κτλ. Το προσπερνάμε. Είναι πολύ ωραίο intro, πάντα να το δείτε και αυτό ίντερνετικά στο YouTube. Και πάμε να δούμε έτσι λίγο πώς ξεκινάει η φάση. Στο μπαρ του Jack είμαστε, όλη η παρέα εδώ. Και ξεκινάει ας πούμε ουσιαστικά τώρα το outbreak. Μεγάλο loading εδώ. Λοιπόν, εδώ παίρνει το handgun του, εδώ είναι ο χάρτης, equip, λοιπόν, το running είναι διαφορετικό, εδώ τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα στο bar, πήραμε το key. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε. Να. Tank controls forever. Αυτόν τον έχουν δαγκώσει τον φίλο μας. Οπότε οι άλλοι αρχίζουν και χτυπάνε τα παράθυρα. Δεν θέλουμε να χρονοτριβήσουμε. Πάμε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα. Γιατί, μάλλον επειδή δεν έχει γίνει trigger μπροστά. Όχι, λάθος. Αν έμενα λίγο πιο πολύ, σπάνε οι βιτρίνες και μπαίνουν μέσα τα ζόμπι και μπορεί να μας δαγκώσουν τον security guard, ο οποίος είναι ήδη πληγωμένος. Women's bathroom. Αυτό πραγματικά όντως που κάνει εντύπωση αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχει όντως τα loadings δεν είναι τόσο καλά. Έχει μεγάλα loadings. Να, βλέπουμε ότι άνοιξαν μπροστά το μπαρ, οι φίλοι. No. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε chapter, γενικά γίνονται πάρα πολλά trigger scenes που πρέπει αναλόγως η ομάδα να δράσει γρήγορα. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που σε πιέζει και θέλει αρκετή προπόνηση, δηλαδή με την πρώτη δεν γίνεται κάποιος να το βγάλει πολύ ολοκληρωμένα, θέλει τα runs, δηλαδή εδώ τώρα αυτοί θα μας την πέσουν εδώ. Δεν πήραμε κάτι πολύ σημαντικό. Πήρε η άλλη μια σκούπα, εντάξει είναι και αυτό ένα είδους όπλο. Ουσιαστικά πρέπει να ανέβουμε εδώ, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν είναι το men's bathroom. Εντάξει, ίσως κάτι. Γενικά όλα τα δωμάτια σου δίνουν κάτι. Οι σφαίρες θυμάμαι στο normal είναι πολύ πιο λίγες, οπότε θέλει πολύ καλή προσοχή στο πώς θα ελέγξετε τα πράγματα. Κι άλλο handgun. Βασικά δεν έπρεπε να παίξουμε έτσι.
Ναι, θα το πάρουμε. Αν και τους το δίνεις βέβαια. Έλα να πάρουμε αυτό εδώ. Και πάμε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα και να ανέβουμε το πρώτο όροφο και να αφήσουμε αυτό εδώ το game. Κάτι λάμπη εδώ. Α, το player manual, ok. Τώρα μας σπαμάρει. Υπάρχουν, ναι, πρέπει να σώσει γενικά τον φίλο εδώ. Υπάρχουν κάποιες, έτσι, κάτι εγκαλίτσες, ξέρω εγώ, που τους κάνεις. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι το control. Έλα, πάρ' το ρε φίλε. Κάποιος άλλος κανονικά πρέπει να τον σώσει. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα είμαστε και δύο χώματα εδώ. Γενικά δεν πρέπει να αφήνεις τους φίλους σου πίσω. Αυτό είναι το concept του παιχνιδιού. No man left behind. Hell no. Hell no. Και σε ανεβάζεις τον πάνω όροφο. Εντάξει, τώρα δεν έχει γίνει τρελό ρασάρισμα, είναι λίγο πιο αργά τα πράγματα, αλλά αν κάποιος θέλει να το παίξει έτσι σοβαρά, παίζει γρήγορα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα κάτι άλλο εδώ, απλά δεν μπορεί να ανοίξει. Να, αυτό που λέγαμε οι αγκαλίτσες εδώ, ότι τους πας λίγο πιο γρήγορα. Το τσιμπάς. Ξαναμπαίνεις ο φίλος σου, οι άλλοι ρίχνουν κάτι εμετούς επικούς. Και το game, παιδιά, είναι αυτό. Να σώσεις την παρέα σου. Λοιπόν, δεν θα σας το δείξω άλλο. Καλό είναι άμα θέλετε να το δείτε, το πάρετε εσείς. Ή όσοι το ξέρετε, έχει καλός. Και πάμε στο επόμενο chapter. Επίσης πάρα πολύ καλό βίντεο, το Resident Evil Outbreak File 2, που δείχνει από μια άλλη παράλληλη οπτική γωνία τα ίδια συμβάντα με το περασμένο παιχνίδι. Αξίζει και αυτό να το δείτε, το κάνω ένα skip. Οι ορδές εδώ. Resident Evil. Network play, βλέπουμε εδώ. Single play. Ωραίο. Πάντα μου άρεσαν τα Resident να ακούγονται έτσι στις αρχές τους. Πάμε έτσι πάλι ένα γρήγορο. Λοιπόν, εδώ, όπως και στο περασμένο βέβαια, σου δίνει την επιλογή να διαλέξεις. Wild Things είναι στο ζωολογικό κήπο. Training ground εδώ. Ας βάλουμε αυτό έτσι για λίγο. Δεν θα πάρουμε τον Kevin αυτή τη φορά. Θα πάρουμε εδώ. Και partner, φυσικά, τον Kevin. Αυτή ήταν η επιλογή που δεν υπήρχε στο περασμένο παιχνίδι. Partner του... Yeah. Ας πάρουμε αυτό, πάμε βαλίζι. Ωραία παιχνίδια, παιδιά, ωραία παιχνίδια. Ωραία stories, ωραία δηλαδή διαφορετικά stories.
Κοιτάξτε εδώ τώρα, έχουμε σπάσει φράχτη στο ζωολογικό. Γορίλα ζόμπι εδώ τώρα. Ποια γελάς. Εδώ τώρα είναι το αρινό καιρό. Ήθελα να σας το αφήσω αυτό έτσι για να το δείτε. Λοιπόν, και εμείς εδώ με τη φίλη. Limited το inventory. Switch με το bandage τώρα. Ωραία επιβλητικά γραφικά. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να τους σκοτώσεις τους εχθρούς. Εννοείται ότι πρέπει να παίξει και τρελό evade για να μην ξοδεύουμε δηλαδή τις πολύτιμες σφαίρες μας. Έχει εδώ πολλά πραγματάκια. Να, έχει και το άλλο το γκάν εδώ. Να, εντάξει. Να. Ναι, όλα θέλουμε lockpick. Όχι, δεν θέλουμε τη σκούπα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αυτό εδώ πως το παίρνεις εδώ μέσα. Μάλλον ανοίγεις από πίσω και σε βγάζει εδώ. Ναι, δεν πειράζει. Έτσι όλοι εκεί έξω. Είπα και εγώ, θα έχει το lockpick εκεί. Ψάχνω το lockpick τώρα, αλλά... Είχα βγάλει το όπλο από εκεί.
Έχει κάτι τέτοια αστεία. Κάθεται, παίζει λίγο αστεία. Κάπου εδώ είναι το αρολόγιο, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, έχω τόσο καιρό. Εντάξει, το βλέπετε πως είναι τώρα, είναι στο ίδιο κόνσεπτ. Γενικά έχει πιο μεγάλους χώρους, δεν είναι τόσο ψυχαναγκαστικό όπως είναι το περασμένο παιχνίδι. Η δράση γενικά στο περασμένο εξελίσσεται λίγο πιο κλειστά, πιο σφιχτά κομμάτια. Εδώ έχεις μια, στα περισσότερα σημεία, στα περισσότερα maps εδώ είναι έτσι πιο ανοιχτά. Τα γραφικά σίγουρα είναι βελτιωμένα από το περασμένο. Φαίνεται αυτό, δηλαδή γυαλίζουν λίγο καλύτερα, είναι πιο smooth, πιο καλοστρογγυλεμένα. Γενικά είναι nice, είναι nice. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα και στο τελευταίο κομμάτι, γιατί εδώ δεν θυμάμαι πραγματικά που είναι το lockpick, και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Resident Evil 4, λοιπόν, το παιχνίδι που άλλαξε το gameplay του franchise. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ διαφορετικό. Πάμε έτσι τώρα ένα πολύ γρήγορο run, 5 λεπτάκια. Δεν έχει νόημα να παίξω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, γιατί θα πορωθώ, δεν θέλω να παίξω και πρέπει να το κλείσω δυστυχώς. Λοιπόν, το story εδώ, ότι έχουν απαγάγει αυτοί οι που σχετίζονται με την Umbrella, έχουν απαγάγει την κόρη του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λίον πλέον είναι ένας έμπειρος agent της κυβέρνησης που έχει να κάνει σχετικά με το κυνήγι τύπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα σκηνικά. Και είμαστε εδώ, στο χωριό των Las Plagas, πάρα πολλά secrets γενικά το game. Πολλά πράγματα που κρέμονται σε δέντρα, εδώ, εκεί. Εδώ έρχονται οι Las Plagas, στο χωριό. Τώρα θα βγουν οι πρώτοι. Τα controls είναι λίγο να τα συνηθίσετε, γιατί είναι κάπως inverted, εντάξει, αυτό φτιάχνει βέβαια. Εδώ δεν χρειάζεται να χαλάς σφαιρούλες, απλά με το μαχαίρι σε όλα αυτά τα παιχνίδια παίρνεις αυτά που θες. Cutscene. Excuse me. Ναι, excuse me. Γενικότατος όπως πάντα. Τον έστειλε λίγο, λες, για καραμπίνα. Και τώρα βλέπουμε ότι έρχονται στο χωριό. Θα έρθουν κι άλλοι τώρα πάρα πολύ. Θα γίνει ένας σχετικός χαμούλης. Υπάρχει επικοινωνία με τη Χάνγκαν, η οποία σε κάνει συνέχεια update το status του παιχνιδιού. Εννοείται ότι παίρνεις χρυσό στο game, σκοτώνοντας εχθρούς, και αυτόν τον χρυσό μετά μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις στον vendor για να αγοράσετε αναβαθμίσεις για τα όπλα σας, πανοπλία, vests, πάρα πολλές βελτιώσεις γενικά, you name it. Πάμε λίγο έξω να ρίξουμε μερικές. Ναι. Εδώ θα βγούμε από εδώ νομίζω. Σωστά. Τα γραφικά του για την εποχή ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη. Η Las Plagas είναι πολύ ψυχαναγκαστική. Εγώ πάντα, το laser pinpoint πάντα βοήθαγε. Και επίσης σχεδόν όλοι οι εχθροί αφήνουν και από κάτι. Εννοείται ότι πιο δυνατοί οι εχθροί αφήνουν πολύ καλά αντικείμενα, χρυσού κτλ. Μισό λεπτό.
λεπτό να θυμηθώ. Ναι, όχι, εδώ έπεσε ο άλλος και έφυγε, οπότε συνεχίζουμε την περιπέτειά μας προς τα πάνω. Μπαίνουμε σε ένα πιο δυνατό σημείο στο game, πιο πολλούς εχθρούς. Αυτό ότι τους βλέπεις να προχωράνε σιγά σιγά από μακριά και πιστεύεις ότι έχεις χρόνο να τους βγάλεις και με την υποβοήθηση του laser είναι μια αυταπάτη γενικά, γιατί σου έρχονται πιο γρήγορα από εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Εδώ κάναμε μια καλή πράξη σαν ζωόφιλοι, σαν ζωόφιλος που είμαι τουλάχιστον εγώ. Μας έβγαλε κάτι. Το Resident Evil το 8 έχει πάρα πολύ απαθή ατμόσφαιρα. Ήταν εδώ, δεν είχα δει το reload. Επίσης οι εχθροί αντιδράνε πολύ διαφορετικά στο που στοχεύεις. Γενικά με τις σφαίρες δεν είχα ποτέ πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Και ψήνομαι να πάρω το remaster τώρα. Οπα, οπα. Να το παίξω έτσι στο Xbox με καθαρά γραφικά και με achievements θα είναι πάρα πολύ καλή φάση. Γρανάτα, το grenade. Γρανάτα. Γρανίτα. Λοιπόν, και εδώ μπαίνουμε στο χωριουδάκι των Las Plagas. Δεν θα παίξω άλλο, το αφήνω μέχρι εδώ στα 6 λεπτά. Δεν έχω λόγια για αυτό το παιχνίδι, το είπα και πριν. Πραγματικά, αν δεν το έχετε παίξει, κάντε το τουλάχιστον στις remaster εκδόσεις στο PS4 και στο Xbox, παιδιά. Δεν είναι ακριβά παιχνίδια, είναι πάρα πολύ φθηνά και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο, η παρουσίαση των 6 Resident Evil Games για το PlayStation 2. 4 από αυτά exclusive για PS2, τα άλλα 2 είχαν κυκλοφορήσει και σε άλλες πλατφόρμες και βγήκανε με κάποιες διαφορούλες. Πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ δημοφιλή σειρά το Resident, τα είπαμε όλα αυτά πιο πριν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αν σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share φυσικά για να το μάθουν περισσότεροι φίλοι το κανάλι και αυτό το επεισόδιο, να θυμηθούν να νοσταλγήσουν, και φυσικά το subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού ή άλλοι φίλοι που ξεχνάτε να το κάνετε, βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά, να μεγαλώσει το κανάλι, να μεγαλώσει αυτό το community, τα έχουμε πει. Και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο που θα είναι το Museum Room Tour στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, το οποίο το έχω αφήσει για μέσα σε τέτοιο. Να είστε καλά φίλοι μου και την τρέτω, όλοι με υγεία, να είστε καλά, καλό φιλό κορεκτήρι στην Αθηνικό και την επιτρέψουμε τελευταίες μέρες του Ιαπωνικού, τις κρέας και τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.